Γεια σας παιδιά, είμαστε Outsiders. Ο Μπλώση, ο Τζεφ, ο Νίκος και ο Μπρόλιν. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ποιος θα το έκανε? Θα μας κάνει ερωτήσεις η μαντάω μέσα από την κάμερα. Και εμείς θα πούμε ποιον από εμάς πιστεύουμε ότι θα το έχει κάνει. Τα πιο πολλά πιστεύω εγώ είναι ο Μισόρ, αυτοί οι δύο εδώ. Αλλά μην ξεχάσετε, κάντε subscribe, share, likes. Likes, όλα τα πάντα, comment. Ό,τι θέλετε. Για να μας υποστηρίζετε. Ποιος πιστεύετε θα συγχωρούσε μία απιστία, Μπλώση? Απιστία. Απιστία, και τι. Σε δύσκολο. Νίκο. Οκ. Αλλά είναι το μόνο που δεν μπορείς να... Νίκο, συγγνώμη, αλλά... Συγγνώμη, ρε, καλό, ρε. Ναι, όχι. Καλό. Υπάρχουν άνθρωποι που συγχωρούν, ρε φίλε, τα πάντα. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Λέω, εγώ δεν ξέρω ότι έχεις ψυχή που δεν συγχωρείς. Καλά, Τζεφ, κάφωσέ με. Έλα, είναι Νίκος. Πανεύκολο, εντάξει, οκ. Νίκο, πανεύκολο, ρε. Ναι, εσύ. Εγώ. Ναι, είσαι ο πιο άπειρος. Άπειρος. Άπειρος από την άποψη. Άπειρος σε τι? Έχει τη λιγότερη εμπειρία, οπότε είναι ο πιο πιθανός τέτοιο να συγχωρέσει κάποια. Εντάξει, όπως σου λέει. Νομίζεις. Επόμενη. Ποιος πιστεύετε θα βγάζει περισσότερα λεφτά στο μέλλον? Πολύ εύκολο. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε τον εαυτό μας σίγουρα. Νίκο. Εγώ. Έχει βέβαια, ποιος άφησε. Εδώ, business manager. Επειδή σπουδάζει δεν σημαίνει ότι θα πω. Είναι μόνο αυτό. Σε έχει σε σχολή πριν να μην και το βγάζει να βγάλει λεφτά. Φύγει από εδώ. Ούτε ένα μήνα δεν έχει περάσει. Ήδη αυτά που έχει μάθει τα χρησιμοποιεί και μου μαθαίνει πράγματα. Ρε, επειδή ο φίλος σου άφηγε από τώρα. Λέει δύο-τρία πράγματα που έχει ακούσει στη σχολή. Από σχόλια δεν βλέπεις και η μάμη. Εντάξει, δεν βλέπεις. Η αλόθερη. Πολύ καλή επιλογή. Εγώ, να διαλέξω. Από εδώ. Α, έτσι πάει, φιλικά. Όχι. Business manager κι εγώ. Ξέρω κάποιες φορές, όσο χαζός και να είναι, κατά βάση είναι έξυπνος. Έχει μια λόγια. Αν το βάλει να λειτουργήσει, καλά να πάει. Σκοπήρας. Βάλουμε βίντεο με παιδιά και τα πρώτα. Πραγματικά κάποιος έτα. Μπράβο. Εγώ από το φίλο μου κι εγώ. Έτσι ρε φίλε. Εγώ, εδώ ρε. Ναι, τα μοιράζουμε μαζί τα λεφτά. Μπρόση. Περίμενε. Γιατί με πιέζεις, με παρενοχλείς. Ποιος πιστεύετε είναι ικανός να δώσει όλα τα λεφτά σε φιλανθρωπικούς σκοπούς? Σε λάθος βίντεο ήταν. Αλήθεια, πείτε... Υπάρχει κι άλλος πέμπτος, ξέρω εγώ. Όχι. Ποιος πιστεύω? Ποιος, ναι. Θα πω Μπρόλιν. Έχω καλή καρδιά. Όχι, θα το πω εντάξει, όχι σε αυτό. Την καρδιά δουλεύει ένα ώρα, δεν ξέρω. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, πραγματικά. Μα δεν δίνω εγώ σε τέτοιο σε ένα πρόβλημα. Αλλά τι βλέπω. Δεν δίνω εγώ. Αυτός είναι φιλάνθρωπος σε άλλα πράγματα. Θα πω, Τζεφ, ο λόγος είναι επειδή έχει το ίδιο DNA με εμένα. Και τη μητέρα μου, η οποία είναι φιλάνθρωπος. Ναι. Και οι συγγενείς σου, αφική μου, είναι DNA του ίδιου με σένα, ωραία. Βαριά το. Νίκο. Αυτούς τους δύο θα έδινα. Θα το δώσω σε αυτόν. Γιατί έχει πιο πολύ χρόνο στη ζωή του, από αυτόν, να δώσει πιο πολλά στον κόσμο που έχει ανάγκη. Και σαν ποιος σου πες ότι αυτός θα ζήσει περισσότερο από τέτοιον? Εγώ. Ναι. Που κάθε μέρα εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και κάνουμε. Και τρέχουμε σε τέτοια πράγματα. Ο Τζεφ που είναι? Εμείς το χρόνο μας το δίνουμε εδώ. Εγώ το μέλλον μου. Ώστε να μαζέψω λεφτά και να πεθαίνω. Εμείς είμαστε κάθε μέρα εδώ, δίνουμε. Και ο Τζεφ έχει χρόνο, δεν έρχεται να δίνει. Α, έχει χρόνο. Έχει χρόνο. Το παίρνω πίσω. Έχει χρόνο. Ξέχασα ότι ο Τζεφ είναι τεμπέλης. Αυτός εδώ. Εμένα ο Θεός βλέπει, ο Θεός θα με κρίνει. Για πες εσύ. Α, εγώ η σειρά μου είναι. Σειρά σου είναι. Πολύ ωραία. Μουλάς το πήρα 3 στα 3 σε ένα καλό πράγμα. Ποιος πιστεύετε είναι ο πιο έξυπνος? Μπρόλιν.
πιο έξυπνος. Αυτός εδώ είναι έξυπνος. Δεν το χρησιμοποιεί καλά, αλλά είναι έξυπνος. Τι μαλέκα. Αυτός εδώ. Τα κλασικά. Δεν το πάω έτσι, αλλά πιστεύω ρε. Δεν λέω ότι χαζί, είναι πανέξυπνο. Απλά ποιος είναι ο πιο πανέξυπνος. Κοίτα, είναι βλάκα. Είναι βλάκα. Πιο πανέξυπνος. Είναι βλάκα κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι έξυπνο. Ξέρω, αν το χρησιμοποιήσει. Κοίτα, εντάξει, εμεί δεν σα κατηγορούμε. Ξέρουμε, γνωρίζουμε. Εσύ, εντάξει, φτάνει, παρακάτω. Μπλάση. Το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο. Αλλά όση ξυπνάδα έχει, τόση μαλακή έχει. Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πάρα τόσο έξυπνο. Κόβει το μυαλό του. Πιο έξυπνο από όλου εδώ μέσα. Πάει με όποιον ξέρουμε καλύτερα, οπότε. Ποιο πιστεύετε δεν ξέρει να χάει. Εύκολα! Πάντα εύκολο! Εγώ πιστεύω είναι. Εγώ ξεκινάω! Ω καράκι! Είμαστε όλοι δεν ξεμαχάνουμε, αλλά αυτό. Wow! Αυτό, King! Wow! King, King! Πες τον εαυτό σου, ρε, δεν ξέρεις να χάσει. Με έχουν κλέψει και οι τρεις μόνο και μόνο να κερδίσουν. Ορίστε παράδειγμα που κλέφει, δεν ξέρει να κάνει. Με έχουν κλέψει. Αλλά πιο πολύ με έχει κλέψει αυτός, είναι ο πιο αυτός, εδώ πάω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος. Κοίτα, αν μπορούσα να δώσω τον εαυτό μου, θα το δω. Εγώ τα χάνω με το δίκαιο. Ναι, αλλά. Όχι, αυτός μπορεί να μην φάει κιόλας. Ναι, αυτός είναι. Αυτός, το θυμάμαι εκεί την πέτα. Εκεί την πέτα, αλλά δεν μιλάει με κανένα. Μετά. Πρέπει με φοβάσαι μόνο, συνέχισε. Ποιος άλλος, εσύ δεν ξέρει τι θα κάνει. Εντάξει, πρέπει να πάρεις. Δεν παραπονιέμαι. Σε αυτό δεν παραπονιέμαι. Δεν ξέρω να χάνω. I never lose. Exactly. Ποιος πιστεύετε θα ήταν καλός rapper trapper. Τζεφ. Rapper trapper. Κοίτα, θα πάω σε αυτόν επειδή έχει τραγουδίσει. Καλά και ο Μπλος έχει τραγουδίσει κάποια στιγμή. Αλλά θα πάω σε αυτόν επειδή και τώρα το έχει. Τέλος πάντων, σε εσένα. Μπλώση. Θα το να δω σε κάποιον, ναι. Πάρ' το, Μπρολίν, αγόρι μου, πάρ' το. Και είστε μου, τις πάρ' το. Μπρολίν. Λοιπόν, εγώ ποιος θα μπορούσε να είναι, θα έλεγα ο Τζεφ. Αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν καλός. Όχι, καλός. Ωραία, πες το στίχο σου. Έχεις ήδη στίχους. Έχει. Θα βγει. Όχι, πες απλά. Πες το. Όχι, δεν φταίω. Αλλά αυτός που θα μπορούσε να είναι καλός, εδώ. Ποτέ, ψέματα λένε. Εντάξει, καλύτερος από τον Τζεφ σίγουρα. Σίγουρα. Πες το τέτοιο. Δεν πειράζει, θα κάνουμε ένα βίντεο σε ένα στούντιο και θα μας κρίνουμε. Κάνουμε. Τζεφ, κάτσε κάτω, δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε ένα βίντεο σε ένα στούντιο και θα κρίνετε. Ποιος. Κάνουμε. Νίκο. Εσύ. Λοιπόν. Αυτός δεν ξέρει να τραγουδάει, αυτόν δεν τον έχω ακούσει, οπότε. Εγώ μια δεν έχει ακούσει. Όχι, τι νομίζω, όταν έχει τραγουδάει. Γι' αυτό το δίνω στο μυστήριο. Έκανε μπάγιο, και μου λέει, άκου τι έχω βγάλει. Ανεμπάγιο. Ανεμπάγιο. Πολύ ψεύτης, δεν ισχύει καθόλου. Ξέρω, κάτσε εγώ να συζητήσω αυτόν. Ποιος πιστεύετε ότι θα έβλεπε τσόντα μόλις ξυπνήσει το πρωί? Εύκολο! Πανεύκολο! Εγώ! Ο πιο μικρός εδώ πέρα. Δεν βγάζει νόημα, αλλά. Ναι, δεν βγάζει. Εγώ δεν έχω ρίξει το πρωί. Ναι. Δεν σε ρωτήσαμε, ρε. Πέφτεις! Εγώ πάω στον Νίκο γιατί. Πολύ εύκολο. Νίκο, χωρίς. Αυτός και όταν πριν πάει για ύπνο. Και πριν τρώει το μεσημεριανό. Ανακάθει γεύμα, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί στα λέει. Όχι, είμαι σίγουρος. Ναι. Νίκο, πάρ' το αυτό. Πάρ' το αγόρι μου. Τα πρωινά, μεσημέρι. Εδώ, ενέργεια, μπόλικη ενέργεια. Ποιος πιστεύετε θα μπορούσε να μην έχει ερωτευτεί ποτέ? Μπλώση. Ελα, Νίκο, δεν έχει ερωτευτεί. Δεν έχω ερωτευτεί. Θα πω το Νίκο. Πώς θα πω τον αυτό. Το Μπλώση. Θα πω το Μπλώση. Νίκο. Το Μπλώση, ναι, δε. Single forever, το ευκολοθήμα. Και ο Μπλώση.
Ποιος πιστεύετε θα μπορούσε να γίνει ο πρόεδρος της Ελλάδας? Μπρόλιν. Επιβεβαιώστε το μου αυτό, ρε. Πολλά ήταν τον τόσο πλούσια, αλλά μετά επιβεβαιώθηκε όλη η χώρα. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά μετά... Κανείς δεν δούλευε, ρε. Πατάρουμε κάθε μέρα, ρε. Να, ορίστε. Κάθε μέρα. Γεράπτυξε έξω. Νίκο. Νίκο. Εκεί στο παιδί, μ' αρέσει αυτό που λέει. Παρτάρουμε κάθε μέρα! Κάθε μέρα. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο 2 ώρες. Μπλώση. Νίκο! Πάρε, πάρε το δώρο μου. Θα σε καναβάσεις, πες μου. Εγώ. Ποιον. Σένα. Κατακά μετά πάει η χώρα κατά δυο ώρες. Γιατί εμάς λίγο δύσκολο να μας βάλουν. Θα πάω εδώ, έχω χρώμα. Αλήθεια! Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα ψήφιζα. Ο Ομπάμα τι ήταν? Θα ψήφιζα εσάς. Όχι, είναι μαύρη αλήθεια αυτή. Θα ψήφιζα εσάς, αλλά. Είμαστε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Άρα πάω εδώ, αυτός θα είχε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Εγώ εσάς θα ψήφιζα, εσάς. Όχι, εγώ θέλω να δω ένας μαύρος. Περίμενε. Περίμενε. Υπομονή, θέλουμε μαύρο πρωθυπουργό. Και μετά ξυπνήσαμε. Ποιος πιστεύετε θα ξυπνούσε τα πιο σημαντικά γενέθλια? Π.χ. της κοπέλα σου, της μητέρα σου. Α, αυτά είναι σημαντικά. Αυτά δεν είναι σημαντικά. Ναι, ναι, τα δικά σου είναι σημαντικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα δικά σου. Ναι, ξέχασα τα δικά σου. Τζεφ. Α, εγώ λέω. Μπλώσει εσύ. Εγώ. Δεν είπατε καθόλου καλά, εγώ ξέρω ότι εγώ θα πω και γιατί, θα πω και γιατί. Γιατί? Εγώ απλά πάω σε εσένα γιατί μου το βγάζει ρε. Μπλώση. Εγώ. Α, νόμιζα ότι λες και εσύ εμένα. Εγώ θα πω εσύ που λες εσύ εμένα. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ γιατί. Ξεχνάω ποτέ μου φαινόταν γιατί το ξεχάσει. Εσύ ξεχάσει όνομα Λινής ρε μαλάκα. Ποιανής? Στο άλλο βίντεο δεν θυμάσαι. Το όνομα Λινής τι σχέση έχει ρε, μα άμα το ξέρω 2 μέρες τι σχέση έχει. Αλλά γενέθλια, είναι σημαντικά. Αλλά εδώ λέει. Αλλά εδώ λέει. Έχει δίκιο. Αλλά δεν συμπίπτει αυτό. Ναι, αλλά είναι γενέθλια, φίλε. Είναι γενέθλια. Δεν μπορώ να ξεχάσω γενέθλια τη αδερφή μου, τη μάνα μου, τα κάστρα. Μέσα πότε έχει γενέθλια. 6 Φεβρουαρίου. Πότε έχει γενέθλια. Σωστό φίλο. Καλά. 7 Μαρτίου. Όχι, 24. Με σκότωσε. Συνέχισε. Έλα, πότε έχει. 22 Μαρτίου. Α, κοντέπεσα. Εδώ. Βρήκαμε ήδη ένα. Ψήφισα, ψήφισα. Μπορώ να το πάρω πίσω. Πότε έχει γενέθλια ο Μπλώση? 15 Μαρτίου. Εγώ δεν έχω ιδέα γιατί δεν παίζει να ήμουν και στο πάρτι. Α, όχι, ήμουν στο πάρτι. Ήταν μέσα στο Μάρτιο. Αυτό πέρα μονάει το. Το είπα τώρα, 15. Το πε. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει. Εδώ, εγώ. Μπορώ να το πάρω πίσω, το δικό μου. Μπορώ να το πάρω πίσω. Ποιος πιστεύετε θα κερδίζει σε διαγωνισμό ο Κλανιάς? Κάτσε, περίμενε. Πώς θα κερδίσει, από χρωμιά ή από. Από ήχο. Ήχο ή χρωμιά. Τι σημασία έχει, ποιος θα συμμετείχε, ξέρω εγώ. Γιατί αν είναι από χρωμιά, ξέρω. Αν είναι από. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω κάποιους που δεν ρίχνουν ήχο, αλλά Παναγία μου. Ναι, κάποιοι ρίχνουν. Τούρμπο, τούρμπο. Εγώ θα πω και θα δικαιολογηθώ κιόλας. Θα πω και θα δικαιολογηθώ κιόλας. Καταλάβαμε. Πρώτα απ' όλα λείπει ένας, θα έλεγα τον τίτλο, να συμμάξει. Τώρα το... Αυτός εδώ, τι μου είχε κάνει. Είμαστε στο αυτοκίνητο μέσα. Έχω ανοίξει τα παράθυρα κανονικά, εγώ μια χαρά κατεβασμένα. Αφήνει μια σιγανή χωρίς να την ακούσω, ρε. Και κάποιο λόγο κλείνει τα παράθυρα. Και δεν μου άφηνε να τα ανοίξω, ρε, μαλάκα, πεθάνει, ρε. Ρε, κλείνει τα παράθυρα και... Μαλάκα, πώς είπα πεθάνω, λέω, ρε. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Και πάνω που μου πήγε μέχρι να σε μπροστά στη μούρη μου να βάλω στο σπίτι. Ήμουν εκεί, ήμουν εκεί, ήμουν εκεί. Ε, ποιο άλλο να πω. Εγώ είπα τα δικά μου. Και εγώ θα δικαιολογηθώ. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αυτό ο ένας, οπότε αφήνει όλα σιγανά. Όσο έξω και να είσαι, όσο και να φυσάει, όπου και να είσαι, θα το μυρίζει. Μπαίνει κατευθείαν στη μύτη. Ναι. Γι' αυτό θα πάω στον Νίκο. Πολλά, πολλά. Λέει μόνος. Κι εγώ το ίδιο θα πω. Ο Νίκος χθες. Κάτι μάθε. Ανεβαίνα με σκάλες. Και νόμιζα πως είχε κάποιο βόδρο. Κάποιο βόδρο. Ανοίχτο. Ομολόγησα.
και μου λέει, παιδιά, εγώ ήμουν. Οπότε με εσένα. Και προπούσε τόσο πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ, πονάω. Ποιος πιστεύετε θα μπορούσε να γίνει στριπ? Τι? Στρίπερ. Εύκολο. Εύκολο. Πες. Εγώ. Ο Μπρόλιν εδώ πέρα. Μια πλάκα. Τα σωματάρα. Είναι πολύ καλό στο χορό. Καλύτερο στρίπερ. Και αν βγάλει και την μπλούζα. Πω πω πω. Κορίτσια θα τα χάσει. Απλά το λέω. Τι? Μπλάση. Hey, έχω φαν. Εδώ. Γεννημένο στρίπερ. Μπρόλιν. Εγώ. Ούτε καν. Έλα πούμε την αλήθεια. Εντάξει, είδες. Αυτός. Γεννημένος κι αυτός στρίπερ. Έχω και βίντεο άμα θέλετε, μπορώ να ανεβάσω. Εγώ τον λέω. Τα πάνε τα παιδιά. Εγώ θα είμαι μάνατζερ του. Όχι, συνεργάτης. Είναι συνεργάτης, μόνο έτσι. Όχι συνεργάτης, θα είμαστε βιάδα. Μ' αρέσουν οι διάδες μαζί σου, ρε. Σε πηγαίνω, σε αφήνω, τον δάσκω να σε παίρνω. Ποιος πιστεύετε θα μπορούσε να κοιμηθεί κάνοντας έρωτα? Να το πάρει ο ύπνος. Να το πάρει ο ύπνος. Α, μην το πάρει ο ύπνος. Μην το κάνετε πρώτο. Μην το κάνετε πρώτο. Για παραμύνιο. Μην το πείτε. Πες μπλώσει πρώτο. Όχι, πες μπλώσει πρώτο. Οκ, θα δικαιολογηθώ κιόλας. Α, όχι, όχι. Δεν θα δικαιολογηθώ κιόλας. Αυτός είναι τώρα, τι αγώνεται. Θα δικαιολογηθώ κιόλας. Υπάρχει ένας εδώ πέρα. Υπάρχει ένας εδώ πέρα που φυλάει κοιμάται. Φυλάει κοπέλα κοιμάται. Χορεύει το κοπέλα, κοιμάται. Στο σεξ θα κοιμηθεί. Εδώ ο Τζεφ. Παλιότερα είχαμε πάει σε κλαμπ και φίλησε η κοπέλα και κοιμήθηκε ο Τζεφ. Πότε θα κοιμηθεί και στο σεξ. Ο Τζεφ. Δεν με φίλησε η κοπέλα. Φίλε μου, κοιμήθηκε. Δεν με φίλησε. Κοιμήθηκε. Την ώρα που πάει που πήγε να σε φιλήσει. Κοιμήθηκε. Έκανε την κίνηση, με κοιτούσε απλά. Κοιμήθηκε. Κοιμήθηκες. Κοιμήθηκες ρε μάλακα, τι συζητάμε τζάρτα. Τέρμα. Τζεφ. Θα πω με τον Νίκο. What the fuck. Ε. Ναι, δεν θες να μιλήσεις. Λόγο. Απλά θέλω να ακούσω λόγο, ναι. Και μετά θα σου πω γιατί είναι λάθος. Μαλάκα, δεν θες. Κάνω σεξ μία φορά το χρόνο, λες να κοιμηθώ πάνω στο σεξ. Ναι, τίμος. Όχι, ωραία, εγώ θα το θα πω και θα δικαιολογηθώ. Ο Τζεφ. Ναι, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί. Θα πει ο Μπλος. Ωραία, αλλά Τζεφ. Είναι κοιμηθεί πάνω. Εγώ τόσο από το τριπούλιο. Αν δεν βλέπει το βίντεο. Πήγα πολύ σκοπέλα και κοιμήθηκε. Όχι. Δεν πήγα. Δεν πήγα κοιμηθισμένο, ρε. Δεν ήμουν έτσι. Προσπαθώ να δω πώ γίνεται. Ρε, δεν ήμουν έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ήμουν έτσι. Όπω λέτε εσεί. Πόσο ήσουν. Λοιπόν, είμαστε στο καναπέ. Καθόμουν. Κάθονταν από πάνω. Ωραία. Εκεί όπως με κοιτάει, την κοιτάω και έπεσε ύπνο. Αλλά εκείνη τη στιγμή θα γινόταν κάτι που τη θέλετε. Εσύ έπεσε για ύπνο ή έπεσε και αυτή. Όχι, απλά μου κλείσαν τα μάτια. Απλά μου κλείσαν τα μάτια. Ωραία, Τζεφ, εμείς από αυτό πέραμε πάτημα και σε είπαμε. Δεν σημαίνει ότι είναι η αλήθεια. Και ο Τζεφ, και εγώ τον Τζεφ λέω. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν. Τα λέμε για την επόμενη εβδομάδα. Ένα καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Κάντε subscribe, share, like. Και τα λέμε. Μπαμ! Πάμε.